σήμερα θα κάνουμε προπόνηση κολύμβησης παρέα με τον George Νιούβα. Μπορεί, τι λέει. Όλα καλά, είσαι έτοιμος. Τέλεια, είμαι πανέτοιμος. Ο Γιώργος Γιουβανούδης, προπονητής κολύμβησης του Ηρακλή στα προαγωνιστικά, ενήλικες. Γεια σας στο TikTok με το content που αφορά τους μικρούς κολυμβητές. Πολλά πρωταθλήματα μαζί. Σήμερα θα επιλέξει να κάνουμε μια προπόνηση που τι αφορά, Γιώργο. Σήμερα θα κάνουμε μια προπόνηση αφιερωμένη στους sprinters για να βελτιωθούν, να βρουν μια ταχύτητα παραπάνω και πάμε να δείξουμε τι θα κάνουμε. Αλλά! Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα, τι έχει. Έχουμε ένα challenge στο τέλος. Αν ο Γιώργος καταφέρει να με κερδίσει σε οποιαδήποτε απόσταση που θα κάνουμε κόντρα, θα του δώσω το Mercedes. Για το Παρασκευοσαββατοκύριακο να πάει διακοπούλες. Φέρ' το από τώρα, πάμε. Ξεκινάμε με ένα 400 ζέσταμα επιλογή. Κολυμπάμε πάρα πολύ αργά, με καλή τεχνική, προσέχουμε τους ώμους μας, να το τραβάμε σωστά. Τη διάρκεια της προπόνησης θα κάνω κάποιες ερωτήσεις στον Γιώργο για να το γνωρίσουμε όλοι λίγο καλύτερα. Γιώργο, να σε ρωτήσω, αν και ξέρω, πόσο χρονών είσαι και πόσα χρόνια κολυμπάς. Είμαι 32 χρονών, κολυμπάω από τα 5 και δεν σκοπεύω να σταματήσω ποτέ. Επόμενο κομμάτι της προπόνησης είναι 8-25 για μεικτή, ένα για κάθε στήλ. Στην πεταλούδα θα προσέξουμε να έχουμε ψηλά τη μέση και να κάνουμε δύο ποδιές σε κάθε χεριά. Στο ύπτιο να είμαστε καλά ξαπλωμένοι και να μπαίνει βαθιά η παλάμη. Στο πρόστιο να κουτάμε δυνατά προς τα κάτω και να περιμένουμε, να γλιστράμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το πρόστιο. Τελευταίο 25 για τα 8, πάμε. Στο ελεύθερο να κολυμπάμε με μεγάλες και δυνατές χεριές. Γιώργο, καλέ μου φίλε, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Για πες μου. Τι μουσική ακούς πριν την προπόνηση και στη διασκέδασή σου? Πριν την προπόνηση ακούω τραπ και στη διασκέδασή μου ακούω πάλι τραπ. Ελληνικά δεν ακούς? Ακούω ελληνικό τραπ. Ωραία. Επόμενο σετ και οδεύουμε προς το βασικό. Με βαρελάκι ξεκινάμε να κάνουμε 8-25 σκάλινγκ συν 3-15 max με το βαρελάκι επίσης σκάλινγκ. Προσπαθούμε με παλάμη, πύχη και βραχίων να δημιουργήσουμε επαφές στα χέρια μας για να μπορέσουμε να τραβάμε πολύ γρήγορα νερό, να αισθανθούμε τη χεριά μας γεμάτη για να μπορέσουμε μετά να βγάλουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο κολύμπι. Στην πρώτη άσκηση προσέχουμε να έχουμε βαθιά την παλάμη και ψηλά τον αγκώνα και στη δεύτερη άσκηση σκάλινγκ προσέχουμε να αρπάζουμε από μακριά το νερό και να τεντώνουμε το χέρι δυνατά προς τα πίσω. Καλό πάτημα. Με το που ολοκληρώσουμε τα 20, ξεκινάμε τα 3-15 max στις ίδιες ασκήσεις. Ένα για τράβηγμα, ένα για πάτημα και ένα επιλογή επαφές. Κάλι. Για να πίνετε νερό. Άνι, με βλέπεις? Ναι, βλέπω. One Piece. Εγώ βλέπω One Piece. Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας? Ο Ζόρο. Λογικό. Ένα λούφι μόνο. Λοιπόν, στο επόμενο set έχουμε να κάνουμε ένα 300 πόδια ελεύθερο, 25 μέτρα τα πόδια βουλιαγμένα μέσα στο νερό και 25 μέτρα τα πόδια στην επιφάνεια του νερού. Στην 2-20 max πόδια μεσάνυχτα. Κάνουμε ελεύθερο σήμερα, παιδιά, εμείς, γιατί το στυλ μας είναι το ελεύθερο. Απλά ό,τι στείλει ο καθένας, αυτό το στυλ θα κάνει. Βουλιαγμένα πόδια δουλεύουμε για να έχουν καλύτερη επαφή τα πόδια και να δυναμώσουν. Πόδρε. Πρέπει να πάω το αλέτα. Αυτά που είχες σαν αθλητής, ξέχνα τα, βίντεο βγάζουμε. Δεν μου λες, χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει. Χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει για να λουφάρεις από σε ποιο είναι? Εγώ θυμάμαι. Και εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, είχαμε κάνει 4-200 για ζώνη 4, δηλαδή γρήγορα. Ξεκινούσα τα πρώτα 50 μέτρα, έμενα κάτω στον πάτο της πισίνας για 150 μέτρα και άσχερα για 100 μέτρα και ξαναέκανα τα τελευταία 50. Αυτό τώρα το μαθαίνει ο προπονητής μου. Μίλτο, να ξέρεις, το έκανα αυτό και με έκανε κιόλας νοήματα για να γελάω στη στροφή. Πήγαινα και γρήγορα, Λοιπόν, ξεκινάμε τα 20 sprint πόδια. Για να δούμε τι ψάρια πιάνεις. Για να φύγω. Ένα 0, ωραίος. Δύσκολο σετ. Συνεχίζουμε με το επόμενο σετάκι που είναι 20-50 ελεύθερο αερόβια. Κάθε τέταρτο, 8ο, 12ο, 16ο και 20ο θα έχουν το τελευταίο 15 του τερματισμού max. Όλο το υπόλοιπο είναι αερόβιο. Τέλειωσε, τέλειωσε. Καλαμένουμε. Αν για κάποιο πιο αρχάρι όλα αυτά φαίνονται λίγο παραπάνω, μπορεί να μειώσει τα 50 να κάνει πιο λίγο. Okay. Τα διαλύματα στα αερόβια 50 είναι 10 με 15 δευτερόλεπτα, ενώ κάθε τέταρτο 50 μετά το sprint κάνουμε 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Επειδή έχεις επιρροή στα ποδιά και στους αθλητές, το γνωρίζεις πολύ καλά. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αγαπάς πραγματικά τη δουλειά σου? Μ' αρέσει πολύ να δίνω κίνητρο στα παιδιά. Θέλω να τους δώσω ένα κίνητρο στο να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι. Αυτό με αρέσει, αυτό με ενδιαφέρει. Να βγαίνουν πιο πειθαρχημένοι, να είναι πιο συνεπείς. Να ονειρεύονται παραπάνω, με λίγα λόγια από την. Να ονειρεύονται παραπάνω, να έχουν στόχους και όνειρα, ναι, αυτό. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο σετ, θα χρειαστούμε πετραχοπέδιλα.
θα κάνουμε 16 πενιντάρια, 4 πεταλούδα, 4 ήπιο, 4 πρόσθετο, 4 ελεύθερο. 3 πενιντάρια θα κάνουμε άσκηση, άσκηση θα δείξει ο Τάσος. Και το 4ο πενιντάρι θα είναι 15 μέτρα sprint την άσκηση, 35 μέτρα άσκηση αργό. Σε αυτή την άσκηση δουλεύουμε μία χεριά με το δεξί, μία χεριά με το αριστερό. Σου έχουμε πολύ σε κάθε χεριά να κάνουμε 2 ποδιές και να δουλεύουμε τη μέση μας. Στην άσκηση ήπιο κάνουμε 8 ποδιές, αλλαγή χεριάς. Στην άσκηση πρόστιο κάνουμε χέρια πρόστιο με πόδια πεταλούδα και να δουλεύουμε αρκετά τη μέση μας. Στην άσκηση ελεύθερο δουλεύουμε 6 ποδιές στο πάτημα, 6 ποδιές στην αναπνοή και αμέσως αλλάζουμε χεριά. Γιώργο, τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι δεν έχεις παιδιά. Ξέρω επίσης ότι έχεις μεγαλώσει και πάρα πολλά παιδιά στον χώρο της κολύμβησης. Το δικό σου παιδί, τι άθλημα θα ήθελες να κάνει? Το δικό μου το παιδί σίγουρα θα ήθελα να ασχοληθεί με ένα οποιοδήποτε άθλημα, αρκεί να το αγαπάει, να το στηρίζει, να επιμένει σε αυτό, να γίνεται καλύτερος, να προσπαθεί γι' αυτό. Και εγώ ως γονιός, πρώτα ο Θεός, θα κάνω τα πάντα για να το στηρίξω και να το βοηθάω στην προσπάθειά του. Ήρθε η ώρα του τροχού, να δούμε τι challenge θα κάνουμε. Μετά από το set που θα κάνουμε χρονόμετρο, θα συμπληρώσουμε συν 500 μέτρα χαλαρά. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αποθεραπεία μετά από κάθε προπόνηση, την sprint, την αποστάσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η προπόνηση. Πάμε να δούμε αν θα πάρει το μαξάκι. Θα κάνω όλα εκτός από 200 μέτρα πεταλούδα. Εγώ θα προτιμούσα κάτι πάνω από 25 για να έχω πλεονέκτημα. Σου! Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω τον έχω κερδίσει. Δεν το πιστεύω. Όλα για το Mercedes τώρα. Πρέπει να είσαι εσύ για λίγο. Όχι! Πρέπει να το δούμε και σε replay. Προπονησάρα σήμερα. Δείτε κάτι τι. Λογικά, με πατήλει το τρίμερο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια με ποιον άλλον θέλετε να κάνω προπόνηση. Η συμφωνία είναι συμφωνία. Εγώ με πατίνι για το Σαββατοκύριακο. Εγώ με Mercedes για το Σαββατοκύριακο. Όλοι subscribe! If I call her, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on.